Ως σύλλογος του διοικητικού προσωπικού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, θέλουμε και εμείς να δηλώσουμε παρόντες και παρούσες και να δηλώσουμε τη στήριξή μας στις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Τη στήριξή μας στην προσπάθειά τους να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα και να μην συγκαλυφθεί. Ταυτιζόμαστε, όπως νομίζω ταυτίζονται οι περισσότεροι Έλληνες, και νιώθουμε ότι μπορεί να ήμασταν εμείς και τα παιδιά μας αυτό το τρένο, ή μπορεί αύριο να είμαστε σε ένα ίδιο τρένο. Και ταυτιζόμαστε και γι' αυτό οριζόμαστε όταν η απάντηση και η αντιμετώπιση σε οτιδήποτε κακό που θα μπορούσε να μας συμβεί θα είναι μάλλον αυτή που η ενότητα δικαστικός έδωσε σε συγγενή θύματος όταν πήγε να καταθέσει στοιχεία για την υπόθεση. Συμβαίνουν αυτά. Ανάψτε ένα κερί στην εκκλησία και η ζωή συνεχίζεται. Όχι, η ζωή δεν συνεχίζεται. Έχει σταματήσει για πάρα πολλές οικογένειες, πολύ περισσότερες από 57. Πέρσι, στη 1 Μαρτίου, όταν έμαθαν για το εφιαλτικό συμβάν, και θα συνεχίσει να είναι σταματημένη η ζωή για όλες αυτές τις οικογένειες, εάν δεν δικαιωθεί ο αγώνας τους για πλήρη απόδοση ευθυνών σε αυτούς που τους αναλογούν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Εξοργιζόμαστε όταν μαθαίνουμε ότι η προσπάθεια συγκάλυψης με το ταχύτατο μπάζωμα της σκηνής του εγκλήματος ήταν ταχύτερη από κάθε άλλη ενέργεια των δικούντων του μεταφορικού μέσου, αλλά και των δικούντων γενικότερα. Και εξοργιζόμαστε όταν καταλαβαίνουμε ότι οι αποφάσεις για την ασφάλεια της λειτουργίας των τρένων που πάρθηκαν και αυτές που δεν πάρθηκαν, όλες έγιναν με κριτήριο και προτεραιότητα το κέρδος και όχι την προστασία και τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Και εξοργιζόμαστε όταν καταλαβαίνουμε ότι οι υπεύθυνοι για αυτές τις αποφάσεις αποτελούν ένα πλέγμα που ξεκινά από τα ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και των εταιριών μέχρι και τους πολιτικούς προϊσταμένους τους και διατρέχει σε χρονικό διάστημα πολλά χρόνια πίσω και φυσικά όλες τις κυβερνήσεις. 28 Φεβρουαρίου είναι μια ημέρα μνήμης για τη δολοφονία και τον άδικο χαμό 57 ανθρώπων. Ημέρα μνήμης όμως που δεν πρέπει να εξαντλείται στην απλή υπενθύμηση, αλλά στην ενεργή και συνεχή επιδίωξη της πλήρους απόδοσης ευθυνών, τόσο ποινικών όσο και πολιτικών. Χρέος μας είναι να διατηρήσουμε την οργή ζωντανή. Χρέος μας είναι το σύνθημα που γεννήθηκε εκείνη το μαύρο πρωινό, όλων των νεκρών είμαστε φωνή, το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί, να το κάνουμε εμείς όλοι πραγματικότητα.